λεπτό που όπως είπαμε θα είναι της διακοπής μέχρι να φτάσει ο νέος πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Παυλόπουλος, τον οποίο θα υποδεχθεί στην Λεωφόρο Αμαλία, στην είσοδο την κεντρική της Βουλής, ο Πρωθυπουργός με την πρόεδρο της Βουλής. Νωρίτερα ακούσαμε την προσφώνηση και την αντιφώνηση από την αναγγελία, την επίσημη αναγγελία του αποτελέσματος της ονομαστικής πληροφορίας, την ημέρα που εξελέγει, ο κύριος Παυλόπουλος. Τον επισκέφθηκε στο γραφείο του. Ήταν μια συγκινητική στιγμή τότε. Ο νέος πρόεδρος της Δημοκρατίας ίσως μέχρι τελευταία στιγμή δεν ήταν, δεν το γνώρισε κιόλας από ό,τι έλεγε ο ίδιος ότι θα τον πρότειναν. Είχε ερωτηθεί και είπε δεν γνώριζε τίποτα. Εδώ βλέπουμε τους επισήμους πρώην πρωθυπουργούς και είναι αυτή το πεντάλεπτο που έλεγες περιμένοντας να έρθει ο... βλέπουμε τώρα έχουν εικόνα. Πάρει τις θέσεις τους στα υπουργικά έδρανα. Έρχεται η υπουργή. Έχουμε την Άννα Σιμινάκη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ενώ έχουμε και πλάνα, μπορούμε να έχουμε πλάνα από, από τα μέλη της Ιεράς Συνόδου που προσέρχονται. Και βεβαίως η Άννα Σιμινάκη για να μας πει τι γίνεται στην κεντρική είσοδο της Λεωφόρου Αμαλίας. Όλα πάνε σύμφωνα με το πρόγραμμα. Δεν είχαμε απόκληση πάνω από ένα λεπτό. Να βλέπουμε λοιπόν τον Πρωθυπουργό και την Πρόεδρο της Βουλής, ο κ. Τσίπρας και η κυρία Κωνσταντοπούλου. Αναμένουν τον κύριο Παυλόπουλο. Άννα, σε ακούμε. Έχει κοπεί η κίνηση εδώ κάτω στην Λεωφόρο Αμαλίας. Όλα δείχνουν ότι πρέπει να πλησιάζει το αυτοκίνητο με τον κύριο Παυλόπουλο. Εμείς βλέπουμε, Άννα, τον Αρχιεπίσκοπο, ο οποίος προσέρχεται στην αίθουσα της Ολομέλειας, συνοδευόμενος από τον δεύτερο αντιπρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Μπαλάφα. Εισέρχεται από την είσοδο που οδηγεί στην έδρα του Κοινοβουλίου, της Ολομέλειας του Κοινοβουλίου, προκειμένου να πάρει τη θέση. Βεβαίως όλα είναι έτοιμα στην αίθουσα. Όλοι προσκεκλημένοι, όλοι οι βουλευτές αναμένουν να ξεκινήσει η τελετή. Το Ευαγγέλιο βρίσκεται στη θέση του για την ορκομοσία του νέου Προέδρου και ο Πρωθυπουργός με την Πρόεδρο της Βουλής αναμένουν τον κύριο Παυλόπουλο. Άννα. Ναι, ένα αναμονή λοιπόν. Περιμένουμε. Δείχνει υπάρχει κάποια κινητικότητα. Ακούμε για τις πυρήνες περιπολικών. Είναι, όπως είπαμε, κομμένη για λίγο η κίνηση κάτω από τη Βασιλεία Σοφίας. Θα εισέλθει από το σημείο της Βασιλείας Σοφίας και θα περάσει να βρεθεί μπροστά από τον Πρωθυπουργό και την Πρόεδρο της Βουλής. Ακριβώς θα σταματήσουν εδώ, όλα έτοιμα, το κόκκινο χαλί. Θα αποδώσουν τιμές στον νέο πρόεδρο της Δημοκρατίας. Θα ακολουθήσει η επιθεώρηση του αγήματος. Άννα, να σε ρωτήσουμε πάλι, η βροχή σε τι κατάσταση είναι οι καιρικές συνθήκες? Δεν έχει σταματήσει, νομίζω εντείνεται κιόλας. Όσο σουρουπώνει έχουμε και το κρύο γίνεται και πιο δυνατό. Δεν πειράζει για τις ανάγκες εδώ του ρεπορτάζ. Και είναι γεγονός ότι μετά από την τελετή ορκομοσίας θα υπάρξει και η συνέχεια που είναι στον Άγρωστο Στρατιώτη, όπου ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα καταθέσει στεφάνι, συνοδευόμενος από τον τελετάρχη. Και υπάρχει και άλλη διαδικασία που συνεχίζεται στην παράδοση στο Προεδρικό Μέγαρο. Τον υποδέχεται ο απερχόμενος πρόεδρος Δημοκρατίας, ο κ. Παπούλιας. Την οποία και θα παρακολουθήσουμε. Και εκεί έχουμε απόδοση τιμών. Θα είναι παρατεταγμένη δεξιά και αριστερά της Ηρώδου του Αττικού. Οπότε θα είναι και η προεδρική... μια δύσκολη μέρα με τις καιρικές συνθήκες να μην βοηθάνε. Βεβαίως θα είναι και η προεδρική φρουρά, οι τσολιάδες, οι οποίοι θα... Πρέπει να έχουμε την άφηξη, Αλεξία, του κυρίου Παυλόπουλου, από ό,τι βλέπω. Ας δούμε λοιπόν τα αυτοκίνητα να φθάνουν. Και να παρακολουθήσουμε την τελετή, την απόδοση των τιμών. Ενώ βλέπουμε πάντα τον Πρωθυπουργό και την Πρόεδρο της Βουλής. Θα αρχίσει, ήδη εκτελούν παραγγέλματα και περιμένουν. Δεν ξέρω αν πεανίζει. Βλέπουμε τώρα την πομπή η οποία φθάνει με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ήχο να ακούσουμε αν... Βλέπουμε τα γήματα και την πομπή, η οποία έχει σταματήσει. Η βροχή πέφτει πάρα πολύ δυνατή. Ο Πρωθυπουργός και η κυρία Κωνσταντοπούλου περιμένουν. Να ακούσουμε λίγο όμως τον ήχο. Oh!
Παρακολουθήσαμε λοιπόν την άφιξη του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο λόγος της απόδοσης τιμών, απέδωσε τιμές με εμβατήριο, ανάκρουση εθνικού ύμνου. Και αυτή η εικόνα είναι πραγματικά συγκινητική. Ο νέος Πρόεδρος της Δημοκρατίας, συνοδευόμενος από τον Πρωθυπουργό και την Πρόεδρο της Βουλής, την κυρία Κωνσταντοπούλου. Είμαστε στο περιστήλιο της Βουλής, κινούνται στο κόκκινο χαλί, μέχρι να περάσουν στην είσοδο που οδηγεί στην άλλη πλευρά του Κοινοβουλίου, από όπου θα εισέλθουν για να κατευθυνθούν στην έδρα, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η τελετή ορκομοσίας, και φτάνουν από λεπτό σε λεπτό. Εμείς αμέσως μόλις περάσουν το κατόφλι της Ολομέλειας θα συνδεθούμε με το εσωτερικό της αίθουσας της Ολομέλειας και θα παρακολουθήσουμε εκεί βήμα-βήμα την όλη διαδικασία, λεπτό προς λεπτό. Ήδη έχουν πάρει τη θέση τους τα μέλη της Ιεράς Συνόδου με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο. Όλα είναι έτοιμα, άπαντες παρόντες, και εισέρχονται σε λίγο ο νέος Πρόεδρος της Δημοκρατίας με τον Πρωθυπουργό και την Πρόεδρο της Βουλής, προκειμένου να τελεστεί η ορκομοσία. 7ος λοιπόν Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας μετά την μεταπολίτευση. Και βλέπουμε τώρα, θα έχουμε μπορούμε εικόνα να πούμε από στην μέσα. Ολομέλεια. Και δούμε... κύριοι συνάδελφοι, εισέρχεται στην αίθουσα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κύριος Προκόπιος Παυλόπουλος, συνοδευόμενος από τον Πρωθυπουργό, κύριο Αλέξιο Τσίπρα, και την Πρόεδρο της Βουλής, κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιμή να σας ανακοινώσω ότι ο εξοχότατος Πρόεδρος Δημοκρατίας, κύριος Προκόπιος Παυλόπουλος, τον οποίον εξέλεξε η Βουλή με την ψήφο της κατά τη συνεδρίαση της 18ης Φεβρουαρίου 2015, θα δώσει τον όρκο που ορίζει το άρθρο 33, παράγραφος 2 του Ελληνικού Συντάγματος. Παρακαλείται ο Μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος και η Ιερά Σύνοδος να αναπέμψουν τις και κανονισμένες δεήσεις. Ευλόγησον Δέσποτα, ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Ελθέ και σκήνασον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Sorry.
σου Θεός κατά το μεγαλέο σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνύμου, της Ιεράς ημών Συνόδου, και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.